τώρα πήγα. Έλεγα εγώ ότι πήρα τον ύπο μια μέρα FaceTime και απάντησε εσύ το τηλέφωνο. Και ήσουν εκεί να τον βοηθήσει. I know. Αυτό έλεγα. Επειδή τώρα κάνω stream, και δεν λέω. Σήμερα στην Twitch κάνω stream και μου είπαν ότι μιλάτε. Ναι. Λέγαμε αυτό. Ότι πρώτον, εγώ το μόνο λάθος που έχει κάνει στο live είναι ότι. Λάθος. Ξέρεις, κανονικά πρέπει να κάνεις stand στο ground σου έτσι άμα γίνει κάτι. Αλλά από την άλλη και εγώ και ο Λάιτ ξέρουμε ότι ο Ήπορφίλα είναι ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος αυτή. Δεν είναι κάποιος man που είναι ok. Ναι. Γι' αυτό δεν το χτύπησα κιόλας, δεν bro, you know. Ναι, I know bro. Απλά εμένα μου λένε κάτι μετά από αυτό που έγινε, που το είπες και εσύ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι έγινε. Μπρος, εκράζει ο ύπο. Πήγε να κάνει κάτι, ξέρω εγώ, με τον ύπο. Και λέω, παιδιά, εγώ αυτό που θέλω ο ύπο είναι να γίνει καλά, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι like, over 40, ξέρεις, είναι 45 χρονών και κάθεται και κάνει act σαν να είναι 16χρονο. Έτσι. Και δεν είναι καλά το παιδί, ρε φίλε. Το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε όλοι. Έχει βάλει πολύ κόσμο να τσακωθεί. Μεταξύ του, ξέρω να δημιουργήσει ίντριγκες, ας πούμε. Σίγουρο. Και η φάση είναι ότι εγώ δηλαδή μόλις μπήκε στη Madhouse λέω ότι okay, αφού δεν είναι πια στην Capital, βρήκε ένα σπίτι, ας πούμε, ουσιαστικά να κάνει τη φάση του, να βγάλει το άλμπουμ, το ένα τάλε. Και τσακωθήκατε μέχρι και μαζί. I mean, like, δεν υπάρχουν άλλες πόρτες να χτυπήσεις και νομίζω ότι είσαι και σχεδόν στο τέλος της καριέρας σου. Είναι πολύ κακό να κάνεις τέτοια μούσα. Δηλαδή, δεν θέλω να πω σε παραπάνω λεπτομέρειες ή σε κάτι νιές. Ξέρουμε όλοι δηλαδή τι γίνεται. Ναι. Εγώ να του κάνω like, fast recovery να κάνει από αυτό και να επανέλθει ο Μάκης. Κατάλαβες, άμα γίνεται. Δεν παθαίνει τίποτα αυτό, ναι. Δεν παθαίνει τίποτα, αλλά το θέμα είναι ότι... Δηλαδή, εγώ εκείνο το βράδυ, να καταλάβεις, έφυγα από το σπίτι μου που είναι like, βόρεια προάστια, πολύ βόρεια προάστια. Και πήγα στην άλλο κλειφάδα γιατί με πήρε ο ύπο πρώτο τηλέφωνο και δεν θα πω τώρα ακριβώς λεπτομέρειες πώς με πήρε τηλέφωνο και τι έκανε στο τηλέφωνο. Εντάξει, δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Αλλά μπρο, λέω αυτός ο τύπος, ξέρεις, άμα δεν πάει κάποιος στο σπίτι του αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνει κάκο στον εαυτό του ως άνθρωπο. Και ξέρεις, έχουμε κάνει δηλαδή κομμάτια μαζί, έχουμε κάνει tour μαζί. Σε φάση οφείλω να πάω να τον βοηθήσω, μα δεν είναι κάποιος άλλος. Πήγα σπίτι του, τον ηρέμησα, ξέρεις, μιλάγαμε στο τηλέφωνο μας, τα ξέρεις. Ναι, εγώ τα ξέρω, εγώ μπορώ να σας πω ότι ήταν εκεί και βοήθησε πάρα πολύ, αυτό μπορώ να πω. Εγώ ξέρεις, τι ξέρω ότι μετά από αυτό, brother, μετά από αυτό, ο ύπο μετά από ένα μήνα με έκρασε στο Instagram του. Δεν λέω μπρο, κάτι πάει λάθος, δεν ξέρω, άρα. Μάγκες, εγώ θέλω να πω αυτό το one piece μου για τον Ήπο. Να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν είμαστε εδώ ούτε για να κάνουμε λαϊκό δικαστήριο για τον υποχθόνιο, ούτε να πούμε ότι είναι μαλάκας ή ότι είναι οτιδήποτε. Και ο Μάικ και ο Μίτσο ξέρω, ρε φίλε, ότι έχουμε περάσει κάποιες ιστορίες μαζί του. Του ευχόμαστε fast recovery, να είναι καλά. Απλά πολλά από τα πράγματα τα οποία λέει δημιουργούν θέματα και άμα δεν βγεις να τα θίξεις, είναι λες και τον αφήνεις να πιστεύει ότι έχει δίκιο και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Εμείς έπρεπε να... Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ήδη ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Έχει καταλάβει και πολλοί δεν έχουν καταλάβει. Φίλε, εγώ όφυλα να βγω και να κάνω set the record straight ότι τα πράγματα είναι έτσι και έτσι και έτσι. Είπα, άμα βλέπεις αυτό το live, δεν πειράζει που βρίζεις, δεν πειράζει που κάνεις, καταλαβαίνω ότι δεν είσαι καλά. Σου εύχομαι να γίνεις καλά, φίλε, και την αγάπη μου. Μάγκες, πρέπει να σας κλείσω, έχω ένα θεματάκι εδώ πέρα, τα φιλιά μου, καλή συνέχεια. Ναι, να είστε καλά ρε Μάγκες, ό,τι πεις.